Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Ραφίνα μας. Επισκέπτεστε συχνά τα μέρη μας, όχι τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, αλλά ως Υπουργός Εσωτερικών, ως αναπληρωτής, έτσι. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Το ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια από τότε που είχαμε πει κάποια πράγματα που ήταν τότε σκέψεις στην Αιγαία Τριάδα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε βρεθεί. Σωστά, πριν 2 χρόνια περίπου. Δυόμιση. Άρα όλα αυτά τα 2 χρόνια τα αξιοποιήσαμε. Δεν ήταν ότι θα έρθουμε προεκλογικά να μιλήσουμε εδώ. Τα αξιοποιήσαμε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γι' αυτό και επισκέφθηκα σήμερα το Δημαρχείο. Μίλησα όχι μόνο με τους ανθρώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως με τους εργαζόμενους που έχουν βάλει πλάτη για να εκτελεστεί ένα πολύ φιλόδοξο, θα έλεγα, τεχνικό πρόγραμμα έργων. Έχουμε εμείς χρηματοδοτήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών με πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ διάφορα έργα στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και τώρα που είναι μια περίοδος που ζητούμε την ψήφο των συμπολιτών μας, είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να τους επισκεφθούμε για να τους πούμε γενικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, αλλά και τι κάνουμε εδώ για τον τόπο μας, στην Ανατολική Αττική, τη Ραφίνα, ένα τόπο που αξίζει πραγματικά να γνωρίσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μόνο την καλή πρόθεση, αλλά έχουν και τη δύναμη ένα έργο να το υλοποιούν προς όφελο των συμπολιτών μας. Αυτό είναι το πλαίσιο της σημερινής επίσκεψης και συνεχίζουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με πιο πολιτικές ομιλίες στο επόμενο διάστημα. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία, Υπουργέ μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιτυχία νομίζω ότι είναι μια συλλογική επιτυχία μια καλή συνεργασία. Και εγώ θέλω να ζητήσω την εμπιστοσύνη και των συμπολιτών μου για να συνεχίσω να κάνω αυτό που ξέρω καλά, να παράγω έργο προς όφελος τους. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.